καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Αρχίζει η αθλητική σας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή. Για μια ωρίτσα περίπου ήταν γεμάτη και αυτή η 26η αγωνιστική. Εδώ είμαστε, θα δούμε όλα. Θα δούμε τα γκολ, θα δούμε τις καταγγελίες, θα δούμε τα παράπονα. Όλα θα τα δούμε μέσα από βίντεο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με τον χορηγό μας, ΟΠΑΠ. Τα παιδιά στην ΟΠΑΠ TV έχουν φτιάξει ένα ωραίο βίντεο για το τι συνέβη σαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου, κάποια άλλα χρόνια όμως πριν, στον αθλητισμό πάντα. Για πάμε να δούμε. Manchester City νικά με 3-0 τον Άρη στον αγώνα ρεβάνς της φάσης των 32 του Europa League. Στο πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 0-0. Πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης του Champions League, ο Παναθηναϊκός φέρνει ισοπαλία στην Ισπανία 1-1 με την Villarreal. Του Ολυμπιακού που θέλουν να δουν την ομάδα τους να φεύγει με την πρόκριση στους 16 του κυπέλλου UEFA. Τζόρτζεβιτς έγινε η σέντρα, καλή πέραση μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Άκη Στολτίδη. Ο Ολυμπιακός σε αγώνα για την πρόκριση στους 16 του κυπέλλου UEFA νικά στη Γαλλία με 1-0 τη Σοσό. Την είχε νικήσει και στον πρώτο αγώνα με το ίδιο σκορ και προκρίνεται στους 16. Ο Τζόρτζεβιτς το έφτιαξε, ο Στολτίδης το έβαλε. Δύο από τους κορυφαίους απόψε των Ερυθρολεύκων. Η αδράνεια στη μικρή περιοχή των Γάλλων. Το γκολ που θα δώσει την πρόκριση εκτός τρομερού απρόοπτου στον Ολυμπιακό. Δείτε εδώ, να το Σάκη Στολτίδης, πολύ ψύχραμα. Έστω και με το κακό του πόδι το δεξί. Πλασάρει τον Τεντήρισερ. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός χάνει στην Ισπανία με 2-0 από την Σεβίλη. Οι πράσινοι έπαιζαν με 10 παίχτες από το 74 όταν αποβλήθηκε ο Έκι Γκονζάλες. Το μάτς λόγω εμπλοκής με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ισπανικών καναλιών δεν μεταδόθηκε στην Ελλάδα. Στο πρώτο μάτς στη Λεωφόρο οι πράσινοι είχαν νικήσει με 1-0. Ολοκληρώνονται οι 19η χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Salt Lake City των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που ξεκίνησαν στις 8 Φεβρουαρίου. Στους αγώνες συμμετείχαν 1.513 αθλητές και 886 αθλήτριες από 77 χώρες σε 78 αγωνίσματα 7 αθλημάτων. Στον πίνακα των μεταλλίων την πρώτη θέση πήρε η Νορβηγία με 25
τη δεύτερη η Γερμανία με 36 και την τρίτη η Αυστρία με 34. Πεθαίνει από καρκίνο του στομάχου ο Μπόμπι Μουρ, 52 χρόνων, λίμπερο και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, ενώ είχε φτάσει τις 108 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα την περίοδο 62-73 με 2 γκολ. Πήρε μέρος και στις διοργανώσεις του 62 και του 70, ενώ έπαιξε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 68. Το 1965 με τη West Ham κέρδισε το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Μαζί της έπαιξε από το 58 έως το 74. Στη συνέχεια πήγε για 2 χρόνια στη Φούλα και το 75 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας βρέθηκε απέναντι στη West Ham, η οποία όμως νίκησε με 2-0. Τιμήθηκε με τη χρυσή μπάλα το 64, ενώ το 77 πήγε στην Αμερική και έπαιξε ένα χρόνο στην Σαν Αντώνιο. Στη συνέχεια έγινε προπονητής χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στην Oxford City, Southend United, ενώ είχε γεννηθεί στο Barking στις 12 Απριλίου του 1941. Στον πρώτο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που γίνεται στο Λουιντέ, στο Μονακό, η Στεάου Αβουγκουρεστίου νικά με 1-0 τη Δυναμό Κιέβου. Titul formației sovietice și a intrat în colțul din stânga al porții lui Cianov, plecat în cealaltă parte a porții sale. Este 1-0 Steaua Dinamo Kiev. Hagi a deschis scorul. El a defizat. Πεθαίνει από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ο Γιώργος Γιάμαλης, 82 χρόνων, ο τερματοφύλακας που έγραψε ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας. Πεθαίνει στο Λονδίνο ο Γιώργος Ανδριανόπουλος, 77 χρόνων, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν ο αρχηγός της θρυλικής πεντάδας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Δύο φορές, το 1932 και το διάστημα 54-67, διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας, αλλά διακρίθηκε και στην πολιτική σκηνή ως δήμαρχος Πειραιά, βουλευτής της ΕΡΕ, αλλά και υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Γεννιέται ο Γάλλος πιλότος της Φόρμουλα 1, Αλέν Πρόστ. 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, γεγονός που τον κατατάσσει τρίτο στον πίνακα των πιλότων με τους περισσότερους τίτλους πίσω από τον Σουμάχερ και Φάτζιο. Πήρε μέρος σε 199 Grand Prix, 106 φορές ανέβηκε στο βάθρο των νικητών και 51 φορές στο ψηλότερο σκαλί.
Morgan. Doyle. Γεννιέται στο Αμπερντίν ο σκοτσέζος προωθημένος κυνηγός Ντένις Λόου. Ήταν ο άνθρωπος που κράτησε ψηλά την αξιοπρέπεια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Στις 27 Απριλίου του 1974, στον αγώνα της Manchester City με την Manchester United στο Old Trafford, ως παίκτης της City πλέον, σημείωσε τον γκολ με το οποίο έστειλε την παλιά του ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι το μάτσα από το οποίο βλέπουμε στιγμιότυπα. Ξεκίνησε την καριέρα του στα 15 χρόνια του από την αγγλική Huddersfield, συνέχισε στην Manchester City, ενώ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να κάνει καριέρα στην Τωρίνο για να κάνει μεγάλη καριέρα στην άλλη ομάδα του Manchester, στη United. Με τον Bobby Charlton και τον George Best συγκρότησαν μια μοναδική επιθετική γραμμή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών το 1968. Έκλεισε την καριέρα του στη City, ενώ κέρδισε τα πρωταθλήματα του 65-67, το κύπελο Αγγλίας το 63 και αναδείχθηκε πρώτος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής το 1964 και έπαιξε 55 φορές στην Εθνική Σκωτία στην περίοδο 58-74, σημειώνοντας 30 γκολ. Farewell to Old Trafford. Ο Θεοδόσιος ο πρώτος απαγορεύει την εθνική θρησκεία. Στο πλαίσιο αυτό, πάβει η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ. στην ιερή γη της Ολυμπίας προς τιμή του Δία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτά έγιναν σαν σήμερα στον αθλητισμό. Κάποιες άλλες χρονιές, 24 Φεβρουαρίου, τελειώνει και ο Φεβρουάριος. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ανασκόπησή μας στον αθλητικό τύπο, να δούμε σήμερα τι έχουν όλες οι εφημερίδες και ξεκινάμε με τη Sport Day φυσικά. Λοιπόν, ΜΑΤ με 5 κινήσεις είναι ο μεγάλος τίτλος. Η Sport Day προσφέρει το scouting report της Manchester United και ένα τεκμηριωμένο σχέδιο νίκης για τον Ολυμπιακό. Με την πολύτιμη βοήθεια του Stuart Matthieson της εφημερίδας του Manchester Evening News, παρουσιάζουμε κάθε μυστικό των κόκκινων διαβόλων ατομικά, ομαδικά και αναθέσει. Οι οδηγίες της Sport Day προς ερυθρόλευκους για συνεχή πίεση, ταχύτητα στις επιθέσεις, σωστή αντιμετώπιση του συντηρητικού παιχνιδιού των Άγγλων και περιορισμό των Ρούνεϊ και Φαν Πέρση. Το πλάνο του Μίτσελ, τι ετοιμάζει ο Ισπανός για το σπουδαίο αυριανό μάτς. Ντόπε σε Μιχαλάκη, τέτα τέτ με τον Ολαϊτάν που ξεκινά βασικός. Χάνει και ΠΑΟ Κοσαβιόλα, θλάσσιο Αργεντινός, χάνει United, ΠΑΟ και Τούμπα στην αποστολή ο Βαλντές. Ναι, είχε κάποιο τραυματισμό ο Σαβιόλα στον Μυριαίο το Σάββατο και γι' αυτό δεν θα παίξει με την Μάντσεστερ. Αυτό ήταν ένα πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Και πάμε πάνω στη Sport Day. Euro 2016 ερχόμαστε, ιδανική κλήρωση με Ρουμανία, Ουγγαρία, Φιλανδία και Βόρεια Ιρλανδία και νησιά Φερόε για την εθνική στα προκριματικά του Euro 2016, το προφίλ των αντιπάλων, το πρόγραμμα και οι ιδιαιτερότητες. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, εμείς φτιάξαμε την τύχη μας. Συνεχίζει, θέλω να είμαι στη Γαλλία και να είναι αυτή η τελευταία μου διοργάνωση με την εθνική, δήλωσε ο Κατσουράνης στο Nova Sport FM. Τι είπαν Σαρή, Σάντος και Φίσας. Απαντάω, ο Σάντος έχει πάρει την απόφαση του και την ανακοινώνει μέχρι την Τετάρτη. Τι δήλωσε για το θέμα στο TV Sport. Παραμονή βλέπουν οι Πορτογάλοι. Ενώ ΠΑΟΚ Πανθρακικός 3-0 ξέσπασε στο τέλος. Ο Πανθρακικός τον πίεσε πολύ, αλλά στο φινάλε ο ΠΑΟΚ έγραψε νίκη με τριάρα. Σκόρερο Κάτσε και Δίσο Βούκιτς. Κάτσε, ευχαριστώ για τη δεύτερη ευκαιρία. Στέφενς, τέλος καλό, όλα καλά. Μάντζιος, δεν το αξίζαμε. Ενώ Πλατανιά Σάρις 2-1, καταδίκη, βαριά αμφισβητούμενο γκολ, οργή, ντου και αποβολές και κλάματα.
Χαμός έγινε σε αυτό το παιχνίδι, θα τα δούμε στην πορεία. Παναθηναϊκός Εργοτέλης 1-1. Μπλόκο, ο Μπατιμπαγκά απάντησε στον Μπράνιτς και οι κριτικοί έφυγαν με βαθμό. Σοβαρά παράπονα από τους πράσινους για τη διαιτησία, επεισόδια και καταγγελία από τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Πας Γιάννα Βέρια 0-1. Πώς να πέσεις, τεράστιο τρίποντο με Μπεν στις καθυστερήσεις. Ατρόμητος Ξάνθη 2-0. Ενώ έχει και το πρόγραμμα που μπορείτε να δείτε στο TTV, το σημερινό πρόγραμμα. Έχει το Χανιά Επισκοπή από στις 6 ώρα, ο Τεσπορ 4, Ατλέτικο Σανταφέ στις 3 τα ξημερώματα, Φούλαμ Τσέλσι στις 5, Μπάγερν Σάλκε στις 7.30, Ρώμα Ίντερ στις 10 παρατέταρτο και Ατλέτικο Μαδρίτη Ρεάλ Μαδρίτης στις 6. Μίλαν Γιουβέντους επίσης 10 παρατέταρτο. Αυτά είναι και το πρόγραμμα το σημερινό. Μπορείτε να τα διαβάσετε όλα αυτά στην Sport Day και πάμε στον goal. Ποδόσφαιρο Καρνάβαλος είναι ο μεγάλος τίτλος εδώ στην... είναι και επίκαιρο, γιατί είμαστε στην Κυριακή της Αποκριάς και στη βδομάδα της Αποκριάς. Τι να πούμε, είναι ο μήνας της Αποκριάς για να τα λέμε και όπως είναι. Τι να πούμε λέει για μπάλα μετά από όσα ζήσαμε και αυτήν την αγωνιστική. Έχει φυσικά για το παιχνίδι, αναφέρονται όλα αυτά στο παιχνίδι του Άρη με τον Πλατανιά. Ενώ κάτω-κάτω με εθνική στο Euro, ευτυχώς υπάρχει και η άλλη Ελλάδα που ετοιμάζεται για μία ακόμα σπουδαία διάκριση, κλήρωση παραγγελία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με Ουγγαρία, Ρουμανία, Φιλανδία, Βόρεια Ιρλανδία και νησιά Φερόε. Όντως πολύ, πολύ εύκολη κλήρωση. Ο Ανδρέας Δημάτους καταγράφει για το τι ήθελαν να αποφύγουν οι άνθρωποι της εθνικής και τη σχεδόν πλήρη δικαίωση των επιθυμιών τους. Ενώ πάνω-πάνω, Παναθηναϊκός Εργοτέλης 1-1, Πας Γιάννα Βέρια 0-1, Πλατανιάς Άρης 2-1, Ατρόμητος Σκόντα Ξάνθη 2-0, ΠΑΟΚ Πανθρακικός 3-0, έχει ένα πλήρες αφιέρωμα ή γκολ σε όλα τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής. Όσα δεν είδατε στην τηλεόραση στη Super League, το ευχαριστώ του Κάτσε στον Σαββίδη, ο Ισπανός και προστασία του Ατρόμητου, ύμνη Μόγες για τον Ολυμπιακό. 35 σελίδες γεμάτες ποδόσφαιρο μπορείτε να βρείτε στην κόλλα από όλες τις κατηγορίες. Ενώ ροπαλιά στον Γυραιό, Football League ή τα σοκ του Ηρακλή από τον Τύρναβο, θρίαμβος του Πανηλιακού επί του Ολυμπιακού Βόλου και στο μπάσκετ ο Ράιτ ήρθε, ο Λιανός φεύγει. Λοιπόν, και πάμε στο φως. Αχ, πολλά και εδώ πέρα στο φως. Τώρα έχουμε πει πολλές φορές. Το φως ολόκληρο είναι το πρωτοσέλιδο του, είναι μια εφημερίδα και πάμε στα κεντρικά, έτσι εδώ πέρα στους κεντρικούς τίτλους, τα δύο μπλόκα, στους κόκκινους διαβόλους και το μήνυμα του Μίτσελ για τον αυριανό αγώνα της χρονιάς, η αριστερή πτέρυγα και το κυνήγι του Ρούνι, ο οδηγός του Ισπανού τεχνικού στις τελικές επιλογές του για την ενδεκάδα, κανένα άγχος, όλες οι ομάδες παίζονται, ήθελα αντίπαλο από την Αγγλία, το είχα πει και πριν από την κλήρωση, επαναλαμβάνει στο περιβάλλον του ο κόουτς του Ολυμπιακού, βλέπω την όρεξή τους να παίξουν ένα τέτοιο μάτς, προσθέτει για τους ποδοσφαιριστές του. Ενώ Μίλαν και Ίντερ αύριο στο Φάλιρο θα είναι, πληροφορίες από την Ιταλία βάζουν σε σημάδι των Μιλανέζων τον Κώστα Μανολά. Ίντερ πάντως παρακολουθεί εδώ και μήνες και τον Ρομπέρτο. Ενώ ο Χολέμπας να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να επιτεθούμε και να σκοράρουμε, λέει ο διεθνής μπακ που αύριο συμπληρώνει 130 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό. Έξω 20 μέρες ο Σαβιόλα, θλάση στον Ορθό Μυριαίο έδειξε η Μαγνητική και ο Αργεντινός θα χάσει Μάντσεστερ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στόχος να βρεθεί στο 100% στη ρεβάνς του Old Trafford, στις 19 Μαρτίου είναι αυτό. Ο Βαλντές προπονήθηκε, ο Παραγουανός ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην ΚΑΠΑ και έκανε χθες το πρόγραμμα με την ομάδα και θα κάτσει αύριο στον πάγκο. Ύμνη του κορυφαίου αγγλικού περιοδικού World Soccer για Φουστέρ. Φουστέρ δεν είναι μόνο το μάτι της χρονιάς, αλλά και το πιο σημαντικό των τελευταίων ετών για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια. Ρούνεϊ, τεράστια σημασία ο αγώνας με τον Ολυμπιακό. Ο άσος της Manchester United, αναφερόμενος στο αυριανό μάτι, δήλωσε στα αγγλικά ΜΜΕ ότι θέλουμε να προκριθούμε στα προημιτελικά του Champions League. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι στην έδρα των αντιπάλων μας. Να βγάλουμε από το μυαλό μας το μάτι πρωταθλήματος 2-0 την Crystal Palace και να προετοιμαστούμε καλά και να εμφανιστούμε έτοιμοι. Παλεύουμε για το τρίτο συνεχόμενο, μπορείτε να διαβάσετε επίσης στο φως. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος τιμήθηκαν στη χθεσινή ετήσια εκδήλωση της ΠΕΦΟ. Ενώ πάνω-πάνω, ξέσπασμα 105-64, Ολυμπιακός καθάρισε το Ρέθυμνο με συνοπτικές διαδικασίες, πολλά καρφώματα και σούπερ θέαμα από τους Πειραιώτες, για μπάσκετ μιλάμε φυσικά.
Πρώτος παίκτης των νικητών χθες ο Ντάνστον, ενώ πολύ καλός και ο Μουν. Και κάτω-κάτω, ΠΑΟΚ Πανθρακικός 3-0, έτσι αναφορά στα παιχνίδια. Ο Δικέφαλος πέτυχε 2 γκολ με τον Βούκιτς στο δίλεπτο 85 και 86 και μετέτρεψε το μέχρι εκείνη τη στιγμή αγχωτικό 1-0 στο Ευρύ 3-0. Ωραία. Και πάμε στο... Δεν έγινε κανένα πέναλτι στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟ λάθεψε, λέει, ότι το έργο τέλος από το 19 με το περίφημο γκολ που σημείωσε ο Ντάνιελ Πράνιτς και έτσι ο Εργοτέλης απέσπασε το χρυσό 1-1. Ενώ για ελεύθερους σκοπευτές από το Κίεβο που ήρθαν στη Λεωφόρο για να εκτελέσουν ένα ρόλο, μίλησε ο πράσινος τεχνικός, παραβλέποντας την πολύ μεγάλη αλήθεια ότι η κριτική ομάδα, παρά την απουσία των δεινών εκτελεστών της Διαμαντάκου Αναστασάκου με μπροστάρι τον Βέλγο Σκόρερ, Ζιγκουίμπα την Μπαγκά και συμμαχητές του Σκούμπικ Χαντί και Μονακέλο, με οργανωμένες αντιπιθέσεις έκανε κρανίου τόπου την περιοχή του Καπίνο. Αυτά τα είπε ο Αναστασίου, βγήκε και είπε ότι έχουν έρθει οι ελεύθεροι σκοπευτές από το Κίεβο. Λοιπόν, ενώ νίκη με αμφισβητούμενο γκόλ ο Πλατανιάς 2-1, πλέον ρεπορτάζ έτσι και στην 26η αγωνιστική και στο Φως. Η Βέρεια τεράστιο διπλό στο 91. ΑΕΛ Καλονής Πανετολικός ρίχνουν απόψε στο ΆΚΑ την αυλαία της 26ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα. Να πούμε ότι διαιτητές είναι ο Πραξιτέλης και η Ζαχαριάδης της Μακεδονίας. 7:30 αρχίζει, Nova Sports 1 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ενώ επέστρεψε στις νίκες ο Ατρόμητος. Τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ. Εντάξει, όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε. Έχει πολλά πράγματα και για, και για την 26η αγωνιστική. Και πάμε στην πράσινη. Λοιπόν, το ποτάμι της οργής είναι ο μεγάλος τίτλος. Σκοτώστε το τέρας της απείλας πριν θρηνήσουμε θύματα. Ως εδώ, διαιτησία ξεφτύλα από Δελφάκη για τους θεατρινισμούς των γιαλατζή κριτικών που έμειναν ατιμόρυτοι και τυφλή βία άνευ λόγου και αιτίας από τα ΜΑΤ με θύματα ακόμα και δεκάχρονα παιδιά, λέει. Δεν τελειώνει έτσι το πρωτάθλημα. Δύο κόκκινες στο σημαδεμένο Άρη που έχασε με γκολ φάντασμα από τον Πλατανιά, έξαλλη στον Απόλλωνα Σμύρνης που απειλούν με αποχώρηση. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Χούντα μέσα και έξω από τη Λεωφόρο με φόντο το ντέρμπι στο λιμάνι. Ενώ κλήρωση Λουκούμι, λέει, κλήρωση παραμονής. Λουκούμι όμιλος για τα προκριματικά του Euro 2016, απαντάει ο Σάντος. Αναστασίου έφεραν ελεύθερους σκοπευτές από το Κίεβο. Καπίνο, πώς να είσαι πάντα ψύχρεμος. Πέτριτς, δεν το έχω ξαναζήσει. Και πάνω-πάνω, Πανιώνιος Παναθηναϊκός 64-69. Αυτό που έλειπε, σπουδαίο ντεμπούτο από τον Ράιτ που δίνει ανάσες και λύσεις στο τριφύλι με το καλημέρα. Λίγες μέρες πριν από το Μιλάνο, οι ταμπλούχοι πέταξαν τους και ανέρυθρους στη Νέα Σμύρνη και πάνε στην Ιταλία για το διπλό. Όλα αυτά λοιπόν στην πράσινη. Και πάμε στην ώρα. Λοιπόν, αποφράξεις δύσκολες αλλά σημαντικές. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα γίνουν όλα όσα πρέπει για να είναι η ΑΕΚ η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε 1,5 χρόνο. Είχε πρόβλημα η ΑΕΚ, έχασε από τη Θύελλα Ραφίνας. Δεδομένο, λέει, ότι η ΑΕΚ του Μελισανίδη θα μπει στη σεζόν 2015-2016 για να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Super League. Δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα φτιάξει ομαδάρα. Δεδομένο ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις που το εγγυώνται αυτό. Ζητούμενο το ποιοι από όσους βρίσκονται σήμερα στην ομάδα θα παραμείνουν σε αυτή. Ζητούμενο το ποιοι παίκτες από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό έχουν τα άντερα για να σηκώσουν το βάρος της φανέλας. Ζητούμενο το ποιοι θέλουν πραγματικά να ζήσουν το όνειρο αποκτώντας νοοτροπία νικητή και ποιοι θέλουν να μείνουν εκτός και να κάνουν like στο Facebook. Ενώ αρρώστησε, λέει, ο κόσμος από την αδικαιολόγητη διαφορία ορισμένων παικτών στο μενίδι, ερωτηματικό για πολλούς το αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες πολύ μεγαλύτερης πίεσης από τη φετινή και κόντρα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ενώ ο αρχισκόρερ της ΑΕΚ που έπαιξε και σκυλίσια άμυνα Μιχάλης Πολυτάρχου μιλά στην ώρα. Με τέτοιο κόσμο απαγορεύεται να χάνουμε. Τα βλέμματα απόψε 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφια που η ΑΕΚ των εφήβων δίνει το πρώτο μπαράζ ανόδου με αντίπαλο τον Καρέα, παρόντος του Γιάκου. Στο βάθρο η ΑΕΚ στα Τρίκαλα. 4 μετάλλια κατέκτησε η ομάδα Στίβου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου. Και πάλι καλά λέει που έχουμε και τους ανυπόμονους και μας διασκεδάζουν. Τι και αν έριξαν 4 στον Όφι, τι και αν έχουν μπροστά τους τη Manchester United, την ΑΕΚ κάνουν πρώτο θύμα. Πρώτο θέμα, λέει εδώ πέρα που προφανώς για κάποιο πρωτοσέλιδο αναφέρονται. Εφημερίδα η ώρα των σπορ.
κάνει κάποια κόντρα με κάποιο, δεν ξέρω τώρα ποιος είχε ο πρωταθλητής ή το... ή ο Γαύρος, πρώτο θέμα, την ήττα της ΑΕΚ. Και πάμε τώρα στον πρωταθλητή. Λοιπόν, ξεκινάει με Ντομίνγκες και ο Λαϊτάν, το σχέδιο Μίτσελ για Μάντσεστερ, σενάριο και με Μανιάτη δεξί μπακ. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή Φουστέρ και Βαλντές, ενώ έχει δηλωθεί και ο Βέργος. Δεύτερον, ο Ερνάν Πέρες που έχει αύριο γενέθλια καθώς κλείνει τα 25 του χρόνια, έμεινε ξεκούραστο στην Κρήτη και περιμένει το σήμα του Ισπανού τεχνικού. Τρίτον, ο Μανιάτης και ο Ιντιγκά παραμένουν τα φαβορί για το μάτς με τους Άγγλους παρά την εξαιρετική εμφάνιση των Μασάντο και Σάμαρη στο παιχνίδι με τον Όφι. Αισιόδοξος ο Ισπανός, βλέπω την όρεξη στα μάτια των παικτών, Μασάντο είμαι και εγώ εδώ. Ενώ σοκ έξω για 3 εβδομάδες ο Σαβιόλα, χάνει πάω και μάλλον και ΠΑΟΚ. Ενώ ο προπονητής των Ακαδημιών των Κόκκινων λέει κάτι το όπως το έκανε η Λίβερπουλ, θα πνιγεί στα δύο λιμάνια η Μάντσεστερ. Φτάνει τα 130 επίσημα μάτσο Χολέμπας ο Βιονικός, σαν να μην έλειψε μια μέρα έκανε και πάλι τα πάντα. Ενώ ελάτε κύριε Πλατινή να τους δείτε, όργια στη Λεωφόρο, Αναστασίου με ανόητες και εμπριστικές δηλώσεις πυροδότησε τους ανεγκέφαλους, ενώ ο Εργοτέλης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία αλλά και βίντεο με την επίθεση, λέει, στα αποδυτήριά του. Ενώ τον έκαναν αποχωρήσει πάνω-πάνω, μπορείτε να διαβάσετε τον πρωταθλητή. Ιδιασμένος από όσα είδε στην αναμέτρηση της ομάδας του με τον ΠΑΟ, ο πρόεδρος του Πανιωνίου Ηλίας Λιανός προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: αποχωρώ από τον μπάσκετ, δεν θέλω να έχω καμία σχέση πια με αυτό το χώρο. Ο Ιταλός Ρόκι, ο άρχοντας του αγώνα, λέει εδώ πέρα. Κάρφωναν όλο το βράδυ, λέει, μιλάει για τον μπάσκετ. Οι υψηλοί του Ολυμπιακού έκαναν θράφη στη νίκη με το Ρέθυμνο 105-64, αφού με 11 καρφώματα έκαναν τα καλάθια να αναστενάξουν. Σούπερ Ντάνστον, 18 πόντι, Σίμονς 13 και εξαιρετική εμφάνιση του Παπαπέτρου με 12 πόντους και 5 rebounds. Γιώργος Αγγελόπουλος, να δούμε πόσες βολές θα εκτελέσει ο ΠΑΟ στο σεφ. Στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, μιλώντας με φιλάθλους, τόνισε ότι έγινε λάθη από τη διαιτησία, αλλά δεν πιστεύω ότι υπήρχε σκοπιμότητα όπως σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Και πάμε στον Γαύρο. Εμείς με ελλείψεις αυτή κομπλέ και με φιλικό διαιτητή, αλλά θα φτύσουν αίμα, λέει στο μεγάλο τίτλο. Συνεγερμός στον Ολυμπιακό για το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Manchester United. Αποφασισμένοι όλοι για κατάθεση ψυχής επί 90 λεπτά μέσα στην κόλαση του Γιώργιος Καραϊσκάκης και μετά θα έρθει η σειρά του Βάζελου που χθες ξεφτυλίστηκε και με το μισό Εργοτέλη. Τρελαμένος ο παικταράς, ο Τσόρι έγινε μπαμπάς για τρίτη φορά και ετοιμάζεται να το γιορτάσει αύριο. Συμφώνησαν Μόγιες και Ρούνεϊ, παίζουμε με τους καλύτερους στην Ελλάδα. Φαβορεί ο Βαλένσια για αντιμότα, φτάνει το απόγευμα στην Ελλάδα η Μάντσεστερ. Α, σήμερα το απόγευμα φτάνει. Την ξεψαχνίζουν. Μίτσελ και συνεργάτες μελετούν κάθε λεπτομέρεια του τρόπου παιχνιδιού των Άγγλων. Χολέμπας και Φουστέρ. Μάλλον στον πάγκο ο Πέρες. Τι σκέφτεται για Σάμαρη, Μασάντο και Φουστέρ. Βαλντές στον πάγκο. Δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά αν χρειαστεί θα μπει και θα παίξει. Σοκ με Σαβιόλα. 3 εβδομάδες εκτός. Χάνει ΠΑΟ και ΠΑΟΚ. Και κάτω-κάτω στον Γαύρο. Ένας Ολυμπιακός νικητής με θριάμβους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ηγετικό μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για το παρόν και το μέλλον του θρύλου. Ενώ δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τις 4 βολές στο ΆΚΑ, εκνευρισμένοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, αλλά και σίγουροι πάμε για το 3ο ευρωπαϊκό. Κούπες παντού, Ολυμπιακός νίκησε 4-2 τον ΑΟΣ πέρα και πήρε την κούπα στο πινκ πονκ. Απίθανη ατμόσφαιρα από τους Γαύρους, αποθέση και του Μιχάλη Κουντούρη από τους αθλητές. Ενώ πάει Euro η Εθνική, βατή κλήρωση με Ουγγαρία, Ρουμανία, Ολλανδία, Βόρειο Ιρλανδία και νησιά Φερόε. Και πάμε στη Live Sport για να τελειώσουμε και με τις εφημερίδες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ένα πλήρες φωτορεπορτάζ από το παιχνίδι Πλατανιάς Άρης. Φυλακή, λέει. Πού είσαι, Μισελ, τα καλύτερα έχασες. Χαμός στη Λεωφόρο, ροντέο στα Χανιά, ισχυρισμοί βελίγια στη Σήματα. Καταδικασμένο να ζει έγκλειστο το Αλκατράζ της βίας, της αναξιοπιστίας του Νταραβεριού και της διαιτησίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαμός γίνεται εδώ. Έχει ένα, σας είπα, πλήρες φωτορεπορτάζ. Μπορείτε να το διαβάσετε. Ενώ πάνω-πάνω, ηγέτης ο Κάτσης. Ένα μάτς που ξέφυγε από τον έλεγχο του ΠΑΟΚ. Ο Έργους άνοιξε το σκόρ και τον δρόμο για τα 2 γκολ του Βούκιτς. 3-0 τον Πανθρακικό. Ευχαριστώ για τη δεύτερη ευκαιρία, δήλωσε ο MVP Αλβανός Χαφ. Οι αποδοκιμασίες μέχρι το 60 έγιναν επεφημίες στην Τούμπα. Έξαλλος ο στόχο με την αλλαγή του.
από Θέος Ηλίνο, Αλάνθαστος ο Κατσουράνης. Ενώ τους φτιάχνει, με τέτα τέτ και ντόπες, ο Μίτσελ γεμίζει πίστη τον Ολυμπιακό για την ιστορική μάχη με τη United. Όλα τα μάτς παίζονται, κάθε αντίπαλος έχει τα κουμπιά του. Και φυσικά πάνω-πάνω μπορείτε να δείτε και στοίχημα, διαβάστε και στοίχημα. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σιγά-σιγά να δούμε λίγο, να κάνουμε μια βόλτα στα χτεσινά παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι αυτό του Σαββάτου. Με τον Σέποβιτς, τον νεαρό αυτό παίχτη, να πετυχαίνει χάτρικ. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Όφη με 4-0 λίγες μέρες πριν υποδεχτεί τη Manchester United. Τι είπαμε, αύριο είναι το παιχνίδι. Το σκόρ είχε ανοίξει στο 39 ο Μασάντο. Για πάμε να δούμε τώρα όλα τα γκολ. Η Μπαγάσα, Ντουντού, έχει μπει μπροστά, θα δώσει την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Μασάντο είναι μπροστά, περιμένει ο Σέποβιτς απέναντι στον Φερνάντες, θα κάνει το συγκόλ. 1-0 για τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει να προηγηθεί με τον Μασάντο. Μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Όλος ο Όφη ήταν μπροστά, πρώτη φορά που βρέθηκε εκτεθειμένη η άμυνά του. Ο Πάολο Μασάντο ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 39. Εδώ η πάσα για τον Σέποβιτς απέναντι στον Φερνάντες, 2-0. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα μέσα σε ένα δίλεπτο πετυχαίνει 2 γκολ. Αυτή τη φορά με τον Σέποβιτς θα σκοράρει το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός 0-2 στο 42. Μασάντο, Κολέμπας. Πέρασε τον Ζέντουαρ, τον παίρνει στην μεγάλη περιοχή, περιμένει ο Σέποβιτς. Εκεί θα δώσει την μπάλα, άνετο πλασέ του Σέποβιτς. 3-0 για τον Ολυμπιακό στο 52. Σαν σε προπόνηση ο Γολέβας. Εδώ κοιτάξτε, πέρασε δύο παίχτες και Ζόρο και Ζεντουάρντο. Γυρίζει στον Σέποβιτς, εύκολη προσπάθεια για τον Σέποβιτς να πλασάρει σωστά τον Φερνάντες, να πετύχει το δεύτερο σημερινό του γκολ. Η εκτέλεση απευθείας προς τον Φερνάντες, γίνεται το λάθος γκολ. Είναι άλλο ένα γκολ από τον Σέποβιτς, ο οποίος πραγματοποιεί χατρίκ στο σημερινό παιχνίδι. Πελέ, ο οποίος το εκτέλεσε απευθείας. Δεν μπόρεσε ο Φερνάντες να συγκρατήσει την μπάλα, του έφυγε από τα χέρια. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο σκορ με τον Μπράνιτς, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να κρατήσει το προβάδισμα και αναδείχθηκε ισόπαλος στη Λεωφόρο με τον μαχητικό Εργοτέλη, χάνοντας έτσι και την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο τον Ατρόμητο στη μάχη των play-off. Πάμε να δούμε τα γκολ εδώ. Παναθηναϊκός Εργοτέλης 1-1. Βγάζει ο Νάνος τον Μπράνιτς. Ο Τζανακάκης μπροστά του. Γκολ! Φανταστικό από τον Μπράνιτς. Ο Ντάνιελ Μπράνιτς με υπέροχο τρόπο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τέταρτο γκολ για τον Κροάτη. Τζανακάκης. Νέο γεμίσμα. Ο Μονακέλο δεν βρίσκει. Ο Μπαντιμπαγκά από κοντά. 1-1. Ισοφαρίζει ο Εργοτέλης. Προσπάθησε να διώξει ο Καπίνο. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε. Έκτο γκολ για τον Μπαντιμπαγκά στο πρωτάθλημα. Ισοφαρίζει πολύ γρήγορα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Να πούμε ότι έκανε μια επίσημη ανακοίνωση ο Εργοτέλης και καταγγέλει σκηνές που διαδραματίστηκαν λίγο στα αποδυτήρια της Λεωφόρου μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και ότι μπήκανε, λέει, μέσα στα αποδυτήρια. Για να δούμε τι λέει το βίντεο. Λοιπόν, η Παέργο Τέλης λέει με λύπη αλλά και αγανάκτηση καταγγέλει τα όσα θλιβερά συνέβησαν έπειτα από τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Σας διαβάζω τώρα την ανακοίνωση. Σκηνές που θύμισαν ζούγκλα και γύρισαν το ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, φίλαθλοι σε εισαγωγικά του Παναθηναϊκού εισέβαλαν στο ευρύτερο χώρο των αποδυτηρίων και προσπάθησαν να εισβάλλουν και στην αίθουσα των αποδυτηρίων, λέει, της ομάδας μας.
Στο διάδρομο, έξω από την πόρτα της αίθουσας, επιτέθηκαν στο γενικό αρχηγό της ομάδας μας Σταύρο Λαμπράκη και στον γυμναστή μας Νίκο Κουντουράκη και χρησιμοποιώντας γροθιές και κλωτσιές, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην αίθουσα με προφανή στόχο να φτάσουν στους ποδοσφαιριστές μας. Μέλη της αποστολής μας κατάφεραν και απεγκλώβησαν τους δύο προαναφερθέντες, οι οποίοι μπήκαν στην αίθουσα των αποδυτηρίων. Και κουλουπού κουλουπού, λέει εδώ πέρα, δείχνει και το βίντεο, τραβήξανε και κάποιο βίντεο για το λόγο το αληθές. Και πάμε τώρα να δούμε το επόμενο παιχνίδι, να δούμε τι έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Πανθρακικό. 3-0 ο ΠΑΟΚ με τον Πανθρακικό, με τον Βούκιτς να έρχεται από τον πάγκο και να πετυχαίνει 2 γκολ σε 1 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε, πιο δύσκολα βέβαια από όσο δείχνει το τελικό 3-0 του Πανθρακικού στην Τούμπα, και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Ο Κάτσε είχε ανοίξει το σκορ στο 62. Για πάμε να δούμε και εδώ τα γκολ. Λίντο. Για τον Λούκας, πιο κοντά στην μπάλα ο Σαρακατζάνος, διώχνει μακριά πάνω στον Κάτσε. Κάτσε θα δοκιμάσει αυτό στην τύχη του με το δεξί. Παιχνιδιάζει τον τερματοφύλακα του Πανθρακικού. 1-0 στην Τούμπα. Με σκόρερ τον Κάτσε. Ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού, είχε απαντήσεις σε ό,τι πήγαινε προς την εστία του στις προηγούμενες φάσεις. Εδώ τον κερδίζει ο Κάτσε. 1-0 στο 63. Σήκωσε το κεφάλι ο Κάτσε. Μέτρησε την απόσταση, μέτρησε και τις επιλογές του. Προτίμησε αυτό το γεμάτο δύναμη σουτ. Στα δίκτυα του Πανθρακικού η μπάλα, πρώτο γκολ για τον Κάτσε στο πρωτάθλημα, στην 8η του συμμετοχή. Ο Μολίνα αλλάζει με τον Χασομέρη. Γλίστρησε ο Μολίνα. Ο Κατσουράνης βγήκε με κεκτημένη ταχύτητα από τα μετόπισθεν. Έδωσε στον Βούκιτς, αυτό τον Λούκας. Μόνο χούσε στην περιοχή. Πάει κατά μέτωπο ο Λούκας. Έκανε τη σέντρα. Βούκιτς 3-0. Σε μισό λεπτό 2 γκολ από τον Βούκιτς. Εκμεταλλεύεται εδώ την ασταθή απόκρουση του Αθανασιάδη. Στο γύρισμα του Λούκας. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Σβόνιμιρ Βούκιτς. Η κούρσα του Λούκας από τα αριστερά. Πάτησε περιοχή, έκανε τη σέντρα. Δεν καθάρισε τη φάση ο Αθανασιάδης. Rebound και γκολ από τον Βούκιτς για το 3-0. Θυμίζει λίγο ο ρυθμός με τον οποίο ήρθε το δεύτερο και το τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ, ένα εντός έδρας παιχνίδι. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Λοιπόν, και εμείς τώρα σε αυτό το σημείο πάντα δείχνουμε την ΑΕΚ, γιατί είπαμε για μας η ΑΕΚ είναι ακόμα στην πρώτη εθνική, δεν παίζει μέσα στην τρίτη, δεν παίζει τρίτη εθνική. Βέβαια, μας τα χάλασε λίγο. Θέλα Ραφίνα ΑΕΚ 1-0, μια κακή ΑΕΚ. Ποιος είδε τον Μπάγεβιτς και δεν το φοβήθηκε. Για πάμε να δούμε τι έγινε και εκεί στο Μενίδη. Είναι
Λιβέ, έχεις εργά αφιελάς. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι λίγο πιο αέρας οι τεχνικές οι κάμερες πάντα στην ΑΕΚ, είναι τρίτη εθνική, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα λίγο το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος, 1-2. Ο Πανιώνιος σημαντικό βήμα για τη σωτηρία του, ένα στο ντεμπούτο του Νίκου Αναστόπουλου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και εδώ τα γκολ. Λαμπρόπουλος από την άμυνα βγαίνει, Αυλονίτης από τα στόπερ, σέντρα του Παντελιάδη, ο Πετρόπουλος δεν προλαβαίνει. Ο Άμπρος στο σου, την μπάλα περνάει, γκολ ο Απόλλωνας. Τρεις παίκτες του Πανιώνιου κάλυπταν την εστία και κανείς δεν κατάφερε να απομακρύνει ένα όχι ιδιαίτερα δυνατό σου. Την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, 1-0 ο Απόλλωνας παίρνει προβάδισμα με το τρίτο γκολ του Άμπρος στο φετινό πρωτάθλημα, το πρώτο σε εντός έδρας μάτς. Τρέχει ο Ντούνης. Φεύγουν γρήγορα 4 του Πανιώνιου στην επίθεση. Εδώ είναι καλές οι προοπτικές για τους φιλοξενούμενους. Απέναντι είναι ο Λάσνικ. Η παλιά είναι για τον Κολοβό που αφήνει πανέξυπνα για τον Αυστριακό που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και το κάνει. 1-1 στο 31. Τέλεια αντεπίθεση. Βγήκε γρήγορα και με πολλούς παίκτες μπροστά ο Πανιώνιος. Η ισοφάριση από τον Λάσνικ με το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στην επιστροφή του στο βασικό σχήμα. Στο 31. Πρώτη φάση ο Πανιώνιος, στην πρώτη του καλή φάση σκοράρει και εδώ πάει να βγει πάλι με τον Ντούνι μπροστά από την παλιά του Κολοβού και τώρα έχουμε πέναλτι για τον Πανιώνιο. Ο Ντούνις που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε όλο το μάτς μέχρι στιγμής στον Κανακούδη έχει δώσει την ασίστ για το πρώτο γκολ και τώρα παίρνει το πέναλτι από τον αριστερό μπακ του Απόλλωνα στο 37. Ο Λάσνικ εκτελεί γκολ ο Πανιώνιος. Γυρίζει το παιχνίδι όπως στον πρώτο γύρο, πηγαίνει από το 1-0 εναντίον του στο 2-1. Δύο γκολ ο Λάσνικ. Πλατανιάς Άρης πάμε τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι επεισοδιακό το παιχνίδι αυτό στο Πλατανιά, με τον Πλατανιά και τον Άρη. Πολλά επεισόδια. Είχαμε και μία... ανακοίνωση εδώ της Super 3, του Super 3, θα σας το διαβάσω. Ένα λεπτό να σας το διαβάσω. Λοιπόν, τα όσα συνέβησαν λέει στα περιβόλια έφεραν την έντονη αντίδραση του μεγαλύτερου συνδέσμου των φιλάθλων του Άρη και λοιπόν, πάμε να τη διαβάσουμε. Σήμερα δυστυχώς αδέλφια, ολόκληρος ο λαός της Αριανάρας είδε να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια του ένα απίστευτο και κακοφτιαγμένο φιάσκο υποκρισίας, θεατρινισμού και απόλυτης ξεφτύλας. Δυστυχώς εμείς οι κακοί σουπεράδες, η πλειοψηφία τους με τους οποίους είναι σε πόλεμο ο πρόεδρος, ουρλιάζαμε ότι η Αριανάρα μας συμμετέχει σε ένα παιχνίδι με στημένη τράπουλα, με παραγοντίσκους μαριονέτες που απλώς μοιράζουν τα φύλλα. Μια ομάδα παραδομένης ισορρέξης ανίκανων και μοροφιλόδοξων ταλαβεριτζίδων ανθρώπων, που συνέδεσαν το όνομά τους και την δράση τους με την αμαρτωλή περίοδο 2004-2012, ανθρώπων που κατά τη δήλωσή τους ζημίωσαν την ομάδα, ανθρώπων που πρωτοστάτησαν σε υποβιβασμό της ομάδας, ανθρώπων που μπροστά στο μέλι της εξουσίας δεν διστάζουν να μετατρέψουν τον Άρη σε σάκο του μπόξ και σε γρανάζι του προσωπικού τους σχεδίου. Ναι, λαέ του Άρη, μια ομάδα προστάτευτη από αριανούς πολιτικούς και παράγοντες έρμεο του κάθε Μάνταλου και του κάθε Καραγκιόζη που πήρε μια σημαία στα χέρια του και νομίζει... Για λεπτά, το χάσα.
Ναι, και νομίζω ότι με αυτήν θα καθορίσει τις τύχες της μεγαλύτερης ομάδας της Μακεδονίας και των εκατομμυρίων πιστών οπαδών του. Ο Άρης λοιπόν των τίτλων, ο Άρης που δοξάζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη λόγω του τεράστιου πιστού και ταξιδιάρη λαού του, μετατράπηκε σε ένα παιχνίδι σε χέρια λίγων, πονηρών και αποτυχημένων, επειδή για εμάς ο Άρης είναι η ζωή μας, ενώ για σας ένα απλό μέσο προβολής και καβάντζα, σας ενημερώνουμε ότι το παιχνίδι σας έλαβε τέλος, οριστικά και αμετάκλητα. Ο Άρης ούτε πρέπει ούτε θα παραμείνει στα χέρια σας, είτε αγωνιστεί στην πρώτη, είτε στην τρίτη εθνική, είτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Εμείς δεν έχουμε μάθει να χάνουμε ποτέ, πουθενά και ούτε τώρα θα χάσουμε. Πολιτική, υστερόγραφο, πολιτική της συμφοράς, μην κάνετε τον κόπο να κατεβείτε στις εκλογές. Ενώ υστερόγραφο δεύτερο, όλοι μαζικά στο γάμα σίγμα της Τετάρτης. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον γκολ, αυτό το την αμφισβητούμενη φάση. Είναι μια, η φάση που έβαλε φωτιά στο μάτς, έγινε στο 77ο λεπτό. Ο Διούδης πεσμένος από τη γραμμή απέκρουσε την μπάλα στην κεφαλιά του Φάικα, όμως ο βοηθός Γουριώτης, τον οποίο σε αυτόν έπεσαν όλοι πάνω, έδειξε γκολ με τους παίκτες του Πλατανιά να πανηγυρίζουν και αυτούς του Άρη να διαμαρτύρονται έντονα. Για πάμε να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Δύο εξ αυτών αποβλήθηκαν, ο Μπουγαίδης και ο Μπακασέτας δηλαδή, με την επανέναρξη του μάτσα από το Μάνταλο. Εσείς το βλέπετε και το ξαναβλέπετε από όλες τις οπτικές γωνίες που είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο, για να έχετε και την πιο ξεκάθαρη άποψη για τη φάση. Δύο εξ αυτών αποβλήθηκαν, ο Μπουγαίδης και ο Μπακασέτας δηλαδή, με την επανέναρξη του μάτσα από το Μάνταλο. Εσείς το βλέπετε και το ξαναβλέπετε από όλες τις οπτικές γωνίες που είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο, για να έχετε και την πιο ξεκάθαρη άποψη. Εντάξει, είναι δύσκολη φάση. Είναι μια φάση που τώρα δεν ξέρω. Εγώ είμαι κατά τον. Συμφωνώ ότι μπορεί. Είναι μια δύσκολη φάση που μπορεί και ο βοηθός να μην μπορούσε να δει. Αλλά δεν καταλαβαίνω και οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι ήταν στον πάγκο, πώς μπορέσανε και είδανε. Μια φάση που είχαν δικό τους replay. Δηλαδή, απ' την άλλη, τώρα ο Άρης δεν έχει δώσει τόσο καλή εικόνα σε όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ξαφνικά σε μια φάση να γίνει τέτοιος μεγάλος χαμός. Ο Μαντούβαλος είπε, έγραψε στο. Ο Μάνταλος, συγγνώμη, έγραψε στο φίλο αγώνος ότι τον βρήσανε, ότι τον απειλήσανε. Υπάρχει πρόβλημα. Ο Σκόνδρας από την άλλη, από ό,τι είπανε όλοι όσοι ήταν εκεί, έλεγε στους παίκτες να πέσουν κάτω. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Σούλης Παπαδόπουλος. Τους έλεγε πέστε, αυτό μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και 5 αγωνιστικές. Και ο Σούλης Παπαδόπουλος το ήξερε αυτό και οι ίδιοι οι παίκτες αντιδράσανε. Εντάξει, αυτά τώρα όταν γίνονται στα ελληνικά γήπεδα είμαστε, αλλά έλεος. Έχουμε όλα τα highlights του παιχνιδιού ή όχι? Όχι, εντάξει, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο Λεβαδιακό. Για πάμε να δούμε τι έγινε και στο Λεβαδιακό. Ο Μάτζιος γυρίζει ωραία, έχει την μπάλα μπροστά και περιμένει κίνηση. Ο Ορτέγα είναι δεξιά. Τρεις παίκτες τώρα του Λεβαδιακού είναι στην περιοχή. Ο Ισπανός προσποιείται και μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει, κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Λεβαδιακό, ο οποίος ανοίγει το σκορ νωρίς από την εκπληκτική προσπάθεια του Ορτέγα. Ο Βαγγέλης Μάτζιος, ο άνθρωπος γκολ για τον Λεβαδιακό, χτυπάει ξανά. Με αρκετό φάλτσο, ο Ζησόπουλος δεν μπορεί, απομακρύνει ο Μάτζιος. Πολύ γρήγορα ο Κονέ και η μπαλιά για τον Ορτέγα. Δεν υπάρχει offside, ο Ισπανός με τον Κυριακόπουλο μπαίνει στην περιοχή. Ο Ορτέγα απέναντι στο 2-0, πέναλτι! Πέναλτι από τον Κίζα και κόκκινη κάρτα στον Κυριακόπουλο. Καθώς θεώρησε ότι υπήρχε προφανής θέση για γκολ, μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό να κάνει δύο τα τέρματά του στο 37ο λεπτό. Δεν του έκανα τίποτα, λέει ο Κυριακόπουλος. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος βρίσκεται 1-0 πίσω απέναντι στον Μπαντή για το 2-0. Ο Βαγγέλης Μάτζιος παίρνει φόρα, εκτελεί από την άλλη γωνία ο Μπαντής. 2-0 ο Λεβαδιακός, μπαίνει για τα καλά στη θέση του οδηγού στο 38. Τώρα μπαίνουμε στο ένα λεπτό του έξτρα χρόνου. Ξανά ο Τσαμπούρης, αυτή τη φορά καλύτερα. Εκτελεσμένο γκολ! 2-1 με τον Ντεμπλάσης να βρίσκει δίχτυα από τη μικρή περιοχή. Ο πλέον κοντόσωμος ποδοσφαιριστής καταφέρνει να νικήσει τους πάντες ψηλά και να βάλει ξανά τον Αστέρα Τρίπολη στο παιχνίδι.
Ορτέγα θέλει να περάσει ο Μιλοσάβλεφ, ευκαιρία για το Λεβαδιακό, 3-1. Ο Μιλοσάβλεφ ανοίγει λογαριασμό και δίνει τη νίκη όπως όλα δείχνουν στον Λεβαδιακό, κάνοντας και πάλι 2. Λοιπόν, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Πάμε λιγάκι να πούμε όλα τα αποτελέσματα πάλι εντάχει. Λεβαδιακός λοιπόν Απόλλων Πανιώνιος 1-2. Όφι Ολυμπιακός 0-4. Παναθηναϊκός Εργοτέλης 1-1. Ατρόμητος Σκόντα Ξάνθη 2-0. ΠΑΣ Γιάννα Βέρεια 0-1. Πλατανιάς Άρης 2-1. ΠΑΟΚ Πανθρακικός 3-0. Και το παιχνίδι που κλείνει σήμερα την 26η αγωνιστική ανάμεσα στην ΑΕΛ Καλονής και τον Πανετολικό, 7:30, Nova Sports 1, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Να πούμε και γρήγορα τη βαθμολογία. Πρώτος Ολυμπιακός με 74 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 54. Ατρόμητος Αθηνών 52, Παναθηναϊκός 4 με 47 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 45, Πανετολικός 34 όπως και ο Πανθρακικός, Όφι με 33 βαθμούς, ΠΑΣ Γιάννα με 32, Εργοτέλης 31, Πανιώνιος 30, Σκόντα Ξάνθη 29 όπως και η Καλονή, Πλατανιάς 25, Απόλλων 25, Βέρεια 23 και Άρης 18 βαθμούς τελευταίος. Βέβαια είπαμε ότι δεν έχει γίνει ακόμα το Πλατανιάς ΠΑΣ Γιάννα. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ακολουθούν εδώ τα κορίτσια μας, Λουκύρα Καρέρ και Ρίλιτσα Θεοφάνους. Μείνετε συντονισμένοι στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Άντε, καλημέρα.